Πάμε να συναντήσουμε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, μπροστά από τον Λευκό Πύργο, στο παραλιακό μέτωπο. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα. Τον Γιάννη Σαριδάκη, πρόεδρος Ένωσης Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, και τον Γιώργο Ανδρουλάκη, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης. Παιδιά, μιλάμε στον Ενικό, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε, εσύ μας ακούτε. Βέβαια, μια χαρά. Ο Γιάννης και ο Γιώργος, λοιπόν, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Την καλησπέρα μας. Πέρα, πέρα. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα και να επικοινωνήσουμε, να μας κάνετε και ποδαρικό στην εκπομπή, και για συμβολικούς λόγους, αλλά και για να προτάξουμε για ακόμα μία φορά το πόσο δραστήριοι είστε, το πόσο πολύ αγαπάτε την πατρίδα σας, την Κρήτη. Γιάννη. Πείτε μου. Αφήσαμε τον κορονοϊό, αφήνουμε την πανδημία. Έχει φτιάξει και η ψυχολογία μας κατά κάποιο τρόπο και πιάνουμε λίρες και τα λαούτα τώρα και βγαίνουμε και Θεσσαλονίκη για κοντιλιές. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Προπαντός είναι να μας συνεχίσουν την παράδοσή μας και να διδάξουμε στους φίλους μας Μακεδόνες στη Δαφή Κρήτη. Μάλιστα. Γιώργο. Λοιπόν, όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην τελευταία σύνδεση ότι θα βγούμε ζωντανά από το Λευκό Πύργο, οργανωθήκαμε και είμαστε εδώ πέρα όλοι ζωντανά. Είναι το χορευτικό μας εδώ πέρα, όλα τα παιδιά. Ναι. Έχουμε κάνει αρκετές πρόβες, κυρίως τα παιδιά στο χορό. Εμείς η μουσική δεν προλάβαμε τόσο πολύ, η αλήθεια είναι. Είμαστε οργανωμένοι εδώ πέρα και θέλουμε να κάνουμε μια πρόσκληση ανοιχτή στον κόσμο της Θεσσαλονίκης να έρχεται στα μαθήματά μας που είναι κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ. Είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο, για όλο το κοινό. Έχουμε, από τώρα έχουμε αρχίσει να οργανώνουμε το γλέντι του Νοεμβρίου, θα το πούμε. Θα γίνει με το παλιό μέλος του συλλόγου μας, το Γιάννη το Σπιθάκη, τη Λύρα και το συγκρότημά του. Προσκαλούμε όλους τους φίλους μας από την Κρήτη 12 του Νοέμβρη να κλείσουν εισιτήρια από τώρα για να προλάβουν γέρος καλές τιμές. Έπειτα, ο καιρός εδώ πέρα είναι εξαιρετικός, έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι θερμοκρασία τυμπακίου. Πραγματικά και χειρότερα. Και χειρότερα από το τυμπάκι. Δηλαδή θα ξεσηκώσετε τώρα εκεί τη Θεσσαλονίκη και για την Κρήτη σήμερα, εδώ για την Κρήτη TV. Μας το είχατε υποσχεθεί. Βεβαίως. Και το κάνετε πραγματικότητα. Βεβαίως, λοιπόν, θα κάνουμε υποδαρικό να πάει καλά ο μήνας, να πάει καλά και το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στο σημείο που θα καθίσουμε για να παίξουμε. Και ο να στείλουμε χαιρετίσματα, Γιάννη, πού? Σε όλους την Κρήτη, σε όλους που μας λείπουνε. Και θα απολαύσουμε έναν Συρτό και έναν Μαλεβιζιώτη, αν δεν πάμε, κάνω παιδιά, λάθος. Πάμε, παιδιά, πάμε να εξαντλήσουμε και το χρόνο μας. Πάμε. Λοιπόν, οι φοιτητές, λοιπόν, της Θεσσαλονίκης χορεύουν για την Κρήτη σήμερα. Αυτά μόνο εδώ η αλήθεια είναι. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς. Thank you.
Thank you.
Λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα έτσι και αυτό που έχουμε να πούμε, αφιερώσαμε 15 λεπτά στη σύνδεση, πράγμα σπάνιο για την Κρήτη σήμερα, με τις ζωντανές συνδέσεις που βγάζουμε και τα θέματα που παρουσιάζουμε καθημερινά, νομίζω τα παιδιά το αξίζουν. Και ο Γιάννης και ο Γιώργος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος Ένωσης Κρητών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω αν μας ακούνε τα παιδιά, αν μας ακούνε λίγο να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να συνεχίσετε. Ξεσηκώσατε την Κρήτη, όχι καλά, μόνο τη Θεσσαλονίκη. Πολύ. Και με το καλό, παιδιά, να τα ξαναπούμε πάλι. Μπράβο σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εξαιρετική. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με καλύτερο τρόπο από τους φοιτητές εκεί και από την σύνδεση που πραγματοποιήσαμε. Λοιπόν,